Άρε Δημήτρη. Έχω κάνει τόσα πολλά πράγματα. Έχει κάνει πολύ περισσότερα. Εδώ μέσα έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Απλά δεν τα έχει καταλάβει και εσύ μέσα στο χρόνο που πέρναγε και όλο κάτι βρίσκαμε. Τι σε καταράκτε σε στέλναμε κρεμόσουνα. Αλλά χωρό νομίζω ήταν το καλύτερο. Πέσε στον καταράκτη να δούμε. Είναι καλό το νερό. Είναι λίγο παγωμένο, Ελένη. Καλά, μην πες μου, ρε Δημήτρη, αλλά και εσύ δύο μέτρα παιδί έχει ανάγκη. Καλά, ρε παιδιά, να προσπαθήσω. Γενικώ δοκίμασε πάρα πολλά πράγματα. Το χορό δεν μου τον έβαλε μέσα. Είναι ένα πολύ, νομίζω, ένα από τα ταλέντα μου χορό. Που δεν θα έλεγα ότι είναι από τα ταλέντα σου ο χορός. Είχες πολλά ταλέντα. Με το χορό δεν είχατε καλή σχέση. Άμα ξέραμε ότι θα έχουν αξία, θα κατάγαμε και τα μοντάριστα. Τα μοντάριστα. Επειδή τα έβλεπα, τα μοντάριστα ήταν άβεχα. Αλλά είχες, χωρίς να το... Δηλαδή, λες συνεργάζομαι στην εκπομπή με ένα μοντέλο, έτσι. Πού να ξέραμε πόσο πλάκα έχει αυτό το μοντέλο που λέγεται Μίτσος. Να σου πω, μη συνεχίζει να με σκλαβώνει άλλο, γιατί ξέρει ότι πόσο σε αγαπώ. Μωρί, δεν μπορεί να τα πει. Θα με κάνει να πάρω να πάρω. Τα... Ναι, εμείς, με όλα αυτά που λες. Εμείς ευχαριστούμε τέτοιο γέλιο που έβγαινε στην ιδέα και λέει το δωράκι μου. Το δωρίνο! Και έλεγα εγώ πολύ σοβαρό, έλεγα Δημήτρη που είσαι, το δωράκι μου. Επίσης τα μαλλιά σου. Ένιωσα πολύ ότι με βάλατε στην οικογένειά σου. Τα μαλλιά σου πρωταγωνιστούσαν πιο πολύ από σένα. Τα είδαμε με όλους τους δυνατούς σχηματισμούς. Είχατε κάτι κοινό. Του Δημήτρη. Απλά αυτός ήταν μοντέλο. Και εσύ με το μαλλί σου έχεις περάσει τα 25 χρόνια που είμαστε μαζί, με συγχωρείς πάρα πολύ. Είχε ο Δημήτρης όμως... Μακρύ, κοντό, τραβηχτό. Μου δεν υπάρχει μπούκλα μέχρι εδώ, κολλημένα από το ελικόπτερο. Να του φεύγουν από πίσω. Μπορούσα να χαλάσω χατήρι στην Ελένη. Μου λέγε, θα τα αφήσει μακριά. Μακριά. Είχα εγώ τόσο μαλλί. Κοντά, κοντά. Ό,τι ήθελε η Ελένη. Κοντά μόνο στάκοβε. Εγώ ήσουν μόνο του, έλεγα ρε, είναι ωραία τα μαλλιά σου. Εγώ που το στέλνω τα αγόρια πάντα κουρεμένα. Δεν μπορώ να βλέπω μαλούρε. Αλλά παρόλα αυτά. Εσύ πολύ μου άρεσε. Ό,τι θες να αφήσω εγώ μαλλιά. Ήσουν μπέμπις ρε παιδί μου, γιατί δεν ήσουν παιδικές. Ήσουν γλυκό παιδί. Στον ωραίο όλα πάνω. Αυτό. Θέλεις να συνεργαστούμε σε επικίνδυνες αποστολές με την εκπομπή. Τι είσαι στο μυαλό, για πες μου. Θα σε παίρνουμε τηλέφωνο και θα σου δίνουμε τα δύσκολα. Αυτό θέλω. Να. Πυροτεχνουργό. Εννοείται, ό,τι θε. Θα μπαίνω εγώ πριν το σκυλί, θα μπαίνω εγώ. Τεράστη βόμβα. Πριν σε ρωτήσω κάτι. Ζωσμένος με εκρηκτικά, θα το δείξω μία φορά. Όταν εδώ, δεν ήξερες τι ακριβώς θα σου ζητηθεί να κάνεις. Ούτε εμείς ξέραμε ακριβώς, γιατί όλο αυτό έχει να κάνει με το πραγματικά μέχρι πού μπορείς λίγο-λίγο να προχωράς. Αυτό ούτως ή άλλως το βλέπουμε πάντα με τα παιδιά που για πρώτη φορά ξεκινάνε μέσα σε αυτή την εκπομπή. Αυτό που έζησες όταν έφυγες και το έβαλες όλο στο μυαλό σου, όλες τις φάσεις, πώς ξεκίνησες εδώ ένας πολύ ωραίος νεαρός άντρας που ήρθε σαν καλεσμένος για να τον γνωρίσουμε και όλοι είπαμε, τι γλυκό παιδί είναι αυτό, να τον θυμάστε, κρατήσουμε. Που λέγαμε, δηλαδή, μας κέρδισε πιο πολύ η γλύκα σου και η... Πώς να το πω, αυτή η παιδική σου... Χαζομάρα. Όχι ρε εσύ. Αφέλεια. Θα γκρεμίζεις όλα σήμερα. Παρά εγώ το πουλάω ωραίος έξω, τώρα μην τον γκρεμίζεις αυτό. Όχι, κούκλος. Αυτή ήταν η πρώτη μας προσέγγιση. Πραγματικά, τι ωραίο αγόρι. Χαιρόμαστε να τον βλέπουμε. Αλλά έτσι όπως σε συζητήσαμε και σε ζούσαμε, άλλο πράγμα μας κέρδισε σε σένα. Γιατί και η ομορφιά, μα τη βλέπεις κάθε μέρα, κάποια στιγμή δεν τη βλέπεις. Δεν τη βλέπεις. Κούκλος είσαι. Αλλά τι να σου πω. Δεν το βλέπω όπως το βλέπα την πρώτη φορά που μπήκες εδώ μέσα και είπαμε όλοι. Αρέσει, αληθινός είναι αυτός. Ρε, ολόκληρος είναι ένα αριστούργιο. Πάνω μέχρι κάτω, από το μαλλί μέχρι το δάχτυλο. Το συνηθίζεις όμως κάποια στιγμή αυτό. Τώρα θα με κάνει να κλάψει. Λοιπόν, εσένα, όταν τέλειωσε όλη αυτή η ιστορία, όχι την πρώτη μέρα, γιατί την πρώτη μέρα κανείς όταν βγαίνει από ένα τρένο που τρέχει. Ίσως να αισθάνεται και άλλα συναισθήματα που όταν κάτσει λίγο ήρεμος φεύγουνε και μένει μόνο η γλύκα. Μόνο το καλό. Ισχύει αυτό γιατί θέλω να σου πω σε αυτό το πράγμα. Καταρχήν δεν είχα εκτιμήσει τόσο πολύ αυτή την κίνηση που έκανε σε μένα. Γιατί πραγματικά εγώ δεν είχα κανέναν εδώ πέρα μέσα. Κανένα. Με την άποψη. Κανένα. Δεν σε ήξερε κανείς μας. Κανένας. Ήρθα από μια συνέντευξη δικιά σου, δηλαδή με κάλεσες εδώ πέρα και ήταν μεγάλη μου τιμή. Με κράτησες εδώ. Εγώ τότε στην νεαρή ηλικία των 25 που ήμουνα και εγώ με τα μυαλά στα κάγκελα ταξίδευα ή μια βαλίτσα στο χέρι, δεν μπορούσα να δώσω στόχο τόσο πολύ σε αυτό που με έδινε. Απλά δεν έλεγα ποτέ όχι. Όχι, τα έκανες άνθρωπος... όλα. Ό,τι σου ζητήσαμε το έκανες και με το παραπάνω. Οπότε θέλω και να σε ξαναευχαριστήσω για όλα αυτά που γιατί, έκανες. Γιατί βρε Δημήτρη μου. Γιατί πραγματικά... Με συγκινεί που το κάνεις. Συνήθως όταν κάποιος φεύγει από κοντά μου, συνήθως είτε το πει είτε δεν το πει, έχει μια πικρία. Για ένα λόγο που ποτέ δεν καταλαβαίνω. Και πάντα έχω την απορία μέσα στο μυαλό μου, δεν το συζητάω βέβαια με κανέναν γιατί θα γίνω και γραφική. Θα πρέπει κάθε φορά να λέω, ρε Ελιάνα, εσύ πόσα μου σούρες όταν έφυγες. Όταν ξανάρθες όμως, πες μου τι αισθάνθηκες. Παράδειγμα, ρε Ελιάνα, δεν είπα. Συγγνώμη, άμα. Με βλέπεις, βρε Ελιάνα, μου συγγνώμη, σαν παράδειγμα λέω. Επειδή είσαι εδώ, είσαι από αυτός. Όπως και η Κατέρινα, έφυγε, γύρισε.
υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν και γυρνάνε μες στη ζωή μας όταν έχουμε μια καλή σχέση και έχουμε περάσει ωραία και μπορεί να ξανασυναντηθούμε. Και αυτό ισχύει στη δικιά μου ζωή. Και ισχύει γιατί κάθομαι πολλά χρόνια με τους ανθρώπους. Δεν κάνω εύκολα αλλαγή. Όμως πραγματικά, ας ξεχάσουμε όλα αυτά που μπορεί να πέρασαν και από το δικό σου μυαλό. Ας γυρίσουμε στο τι σου έμεινε, ρε παιδί μου, τι σου έμεινε στο μυαλό. Είπες, έζησα μαζί με αυτή την παρέα. Στο είπα πριν, είναι η οικογένεια. Γιατί πέρα από την οικογένεια τηλεοπτική που με βάλατε εδώ και τη σχέση που έχω με τον καθένα προσωπικά, γιατί μπορεί να έχω φύγει, με όλους έχω μια σχέση, με όλους θα μιλήσω. Και αυτό είναι που με κάνει ακόμα να έχω δυνατότερα και περισσότερα συναισθήματα και για τον καθένα ξεχωριστά και για την οικογένεια αυτή που μου πρόσφερε εδώ πέρα. Όπως και με τον Θοδωρή που μου είπε κάποια πράγματα πριν, γι' αυτό επειδή το θεωρώ και το σέβομαι και τον αγαπώ. Μόλις μου είπαμε πριν από λίγες μέρες, πίστεψε με, ξέρεις τι χαρά έκανε. Έσκασε, δηλαδή, στα γέλια. Έσκασε στα γέλια. Είπε, ναι, ρε, εσύ, πού τον να έρθει λίγο έτσι, λίγο να πούμε λίγο τα δικά μας, να χαμογελάσουμε. Τώρα το συνεχίζετε, εντάξει. Μπορεί να πούμε ένα άλλο θέμα και θα κλάψω εγώ και θα κλαίμε όλοι μεταξύ μα. Γιατί αυτό που κάνετε δηλαδή και με τον Τέρι, έχουμε κάνει τόσα γυρίσματα. Καταρχήν εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Το αυτό το ξέρουμε. Ναι, εντάξει, το έχω αποδείξει ότι δεν είμαι και δεν είμαι. Ναι, αλλά τα πήγες πολύ καλά. Το ότι κάθισε ένας άνθρωπος που λέγεται Τέρι, η ασπασία τότε. Όλοι οι άνθρωποι πάνω στο κοντρόλ. Να κάτσουν να με δείξουν, να με βοηθήσουν, για μένα με τιμάει πάρα πολύ. Έτσι. Οποιοσδήποτε άλλος θα μου βάζει τρικλοποδιά στη δουλειά. Πολλά πράγματα. Λες ήσουν συνεργάσιμος, θέλω να σου πω. Ήσουν συνεργάσιμος. Άσχετα, ναι, πέφτες και σε λάθη. Μα σε λάθη πέφτουμε και μετά από 15 χρόνια μπορεί να κάνουμε μια δουλειά. Σημασία έχει ότι είχες όλη τη διάθεση να το κάνεις. Δηλαδή και εμείς σε δοκιμάζαμε. Και τότε και τώρα. Σε δοκιμάζαμε κι άλλο. Και τότε και τώρα με κομπλάρεις. Και δεν είναι μόνο η ομορφιά σου και δεν είναι μόνο αυτό που είσαι άνθρωπος. Όχι, αλήθεια, γιατί εμένα σαν γυναίκα μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα πάλι πολύ μου αρέσει που το λέει έτσι δημόσια. Πες κι άλλα, πες κι άλλα. Γιατί να πω ψέματα, δεν μπορώ να κρύψω τα. Θα πω. Αλλά θέλω να σου πω ότι με κομπλάρεις και με κομπλάρεις ωραία, γιατί σαν άντρα δεν το έχω. Τι να σου πω, δεν το έχουν βγάλει πολλές γυναίκες αυτό. Και δεν είναι το να σε κατακτήσω ερωτικά. Στο λέω με την άποψη ότι είναι ωραία σε κομπλάρει ένας άνθρωπος σε αυτό που έχει κάνει. Και επαγγελματικά.